Ήδη στα αυτά τα πρώτα λεπτά της κοινής μας συνάντησης νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε κάπως από κοινού αυτό το οποίο με μία έννοια εμείς για τον τελευταίο ολόκληρο ένα χρόνο ζούμε. Δηλαδή μια πολυσημική προσέγγιση σε ζητήματα τα οποία περιγράφονται με τον τίτλο μας «Τέχνη και τρέλα». Εξηγούμε. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός πράγματι τέχνης και τρέλας να ξεκινήσει κανένας αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Καγκελάρης. Η ιδέα ήταν του κύριου Καγκελάρη και μαζί με αυτόν φωτισμένοι άνθρωποι που ήδη είπα τα ονόματά τους, ας μην τα επαναλάβω κι εγώ. Ένα τόσο maximum σχέδιο σε μια τόσο δυσχερή εποχή. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι 200 άνθρωποι δουλέψαμε εθελοντικά, ανιδιοτελώς ή να το πω αλλιώς, με τη βαθιά πεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον καρπό μας πριν το μεράκι μας. Και δουλέψαμε για να παραχθεί αυτό που με μία έννοια είναι άνευ προηγουμένου. Όχι με μία, με όλες. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να δοκιμάζουμε, να διατυπώσουμε μέσα από τα σταυροδρόμια των ενιών, των νοημάτων, των αναπαραστάσεων, συνειδητών και ασυνείδητων, εσωτερικότητας και εξωτερικότητας, ζητήματα που αφορούν τις κομβικές συνδέσεις της τρέλας και της τέχνης, αλλά και τις κορυφαίες εμβληματικές διαφορές τους. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Εταιρεία Μελέτης του Πολιτισμού της Ετερότητας. Να ευχαριστήσω τον άλλον, και μου ακούγεται πολύ ωραίο έτσι, γιατί εξ ονόματος του άλλου η συνάντηση εδώ, γιατί αυτό το μικρό θαύμα είναι ένα μικρό θαύμα κατά τη γνώμη μου, να βγει αυτή όλη η δουλειά. Αυτό το μικρό θαύμα πραγματοποιείται σε μια περίεργη στιγμή. Η μνημονιακή λέλαπα είναι εδώ, καλά κρατεί. Και μέσα σε αυτά, το να γίνονται μέσα σε αυτή την περίοδο τόσο δύσκολη, το να γίνονται τέτοια πράγματα νομίζω ότι έχει και μια άλλη σημασία, να διατυπώνει το ζήτημα της τρέλας και της τέχνης. Αν το έλεγα πρόχειρα με έναν τρόπο, η τρέλα του να μπορεί κανένας να κάνει τέχνη με την τρέλα. Ίσως να είναι αυτό που όσο με αφορά θα ήθελα να διατυπώσω μέσα από τη συμμετοχή μου. Και από εδώ και πέρα ότι πω είναι προσωπικό, γιατί στον τρόπο που συνυπήρξαμε κανένας από εμάς δεν έχασε τη δυνατότητα να μιλάει επ' ονόματι του όσο αφορά τη συνάντηση με τον άλλον. Δύο εισαγωγικά σχόλια λοιπόν για την περίοδο αυτή, τα οποία ξαναλέω είναι οι προσωπικές μου απόψεις. Μέσα στη λέλαπα του μνημονίου, το κράτος από εγγυητής της κοινωνικής συνείδησης, από εγγυητής της κοινωνικής ειρήνης, θα με συγχωρέσετε, μιας κοινωνικής ειρήνης χωρίς δικαιοσύνη βέβαια, αλλά δεν θα δώσω σε αυτό τώρα χώρο, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε ένα επιτελάρχη του κοινωνικού πολέμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ελάχιστο κράτος στην πρόνοια και μέγιστο στην καταστολή. Νομοσχέδια για τις φυλακές, οι φυλακές τύπου γάμα, όλα αυτά τα οποία ζούμε και αναπνέουμε, τα ζητήματα που αφορούν την εξαθλίωση των ανθρώπων και, για να μιλήσω για τα δικά μας, το περίφημο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία 4274 του Ιουλίου, το οποίο στο όνομα, ομνίοντας το όνομα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, μάλλον δίνει τη χαριστική βολή. Όχι μάλλον, δίνει τη χαριστική βολή. Δύσκολη κύριε λοιπόν, και για την τρέλα και για την τέχνη. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έρχεται αυτή η εκδήλωση, αυτή η σειρά δραστηριοτήτων, και στην ουσία έρχεται ένα ιδιαίτερο φόρουμ που διαμορφώθηκε από ανθρώπους που εργαστήκαμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, συναντηθήκαμε, υποστήκαμε είτε από τη μεριά του έχοντα την ψυχιατρική εμπειρία ως θεραπευόμενο, είτε από τη μεριά του έχοντα την ψυχιατρική εμπειρία ως θεραπευτή, συναντηθήκαμε στο μεγάλο κεφάλαιο της ψύχωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και Φώτη θέλω αυτό να το ονομάσω δημόσια, το ότι καταφέρατε με όλη αυτή τη διοργάνωση, εσύ και οι συνεργάτες σου, εσύ και η Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας, να συναντηθούμε άνθρωποι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε δουλέψει και υποληπτόμαστε το ένα στον άλλο στην περιοχή της ψύχωσης. Έχουμε υπάρξει στην περιοχή της ψύχωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και μου φαίνεται ότι είναι η σωστή στιγμή που έγινε. Τώρα μέσα σε αυτή τη μνημονιακή λέλαπα και μάλιστα μέσα σε όλους αυτούς τους τριγμούς που η επίσημη πολιτεία με την ανυπαρξία βούλησης ή άραγε τη βούληση της καταστροφής, δεν γνωρίζω, πράττει. Η τέχνη λοιπόν του να είσαι δημιουργικός τρελός και να πω το ότι, να πω μια φράση του Φρόιντ που νομίζω το ότι δίνει ένα άλλο στίγμα μέσα από τις εντάξεις μας τις ψυχαναλυτικές. Ο Φρόιντ έλεγε κάπου το ότι όπου και να με πήγαν οι θεωρίες μου βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη είχε πάει εκεί. Νομίζω το ότι και αυτό είναι ένα άλλο κοίταγμα.
της θεματικής που σήμερα σας παρουσιάζουμε. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα. Με ρωτάνε συνήθως και με ρωτάνε και σε όλες τις επαφές που κάναμε εν ώψη του μήνα των εκδηλώσεών μας, τι είναι ψύχωση, τι είναι τρέλα. Λοιπόν, ο πιο έγκυρος, και ίσως αναρωτιέστε κι εσείς, ο πιο έγκυρος προσδιορισμός που εγώ έχω να δώσω είναι ένα πάρα πολύ σύντομο στιγμιότυπο από το εξαιρετικό, από το έπος τον ειδικό, του Μαχαραμπάτα. Είναι περίπου γραμμένο τον 4ο αιώνα π.Χ. και περιγράφει μια διελκυνστίδα για την εξουσία. Εκεί λοιπόν κάποιος για να αδικαιούται το βασίλειο του πατέρα του που έχει απολυστεί πρέπει να λύσει μια σειρά ενίγματα. Το πρώτο και κορυφαίο ερώτημα, το οποίο τα απαντά και κερδίζει το βασίλειό του, είναι τι είναι τρέλα. Και απαντά, ένα λησμονημένο μονοπάτι. Είναι μια εμπειρία μέσα μας που μας συνδέει με ένα πιο πρωτόγονο μέρος του εαυτού μας, το οποίο έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία γιατί από εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε μια επαφή με ό,τι είναι το πιο πρωτογενές. Με αυτή την έννοια, το πιο ανυποχώρητο. Με αυτή την έννοια, το πιο εξυγερσιακό. Αλλά την προσοχή σας. Δεν κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, δεν οργανώσαμε ένα μήνα ολόκληρο αφιερωμένο σε αυτό το δίπτυχο τρέλα και τέχνη, τέχνη και τρέλα, για να πούμε ότι πρέπει να αρρωστήσουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Η τρέλα, εκτός από την κυριολεξία, την νοσολογική οντότητα, μια βαθιά ψυχική οδύνη που δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια δημιουργική σχέση με την πραγματικότητα, είναι μια εσώτατη εμπειρία, καταγραμμένη κάπου μέσα στην προσωπική μας εξέλιξη, στην προσωπική μας ιστορία, ένας τρόπος που τα βγάλαμε πέρα κάποτε. Εκεί λοιπόν, με την επαφή που μας εξασφαλίζει το πρωτογενές, με την ενημερότητα των δυνάμεων που μας εξασφαλίζει το πρωτογενές, ίσως μπορούμε να σταθούμε για να μπορέσουμε να ανατενίσουμε τη μεταφορικότητα της τρέλας. Στην πατρίδα μου την Κεφαλονιά, για την οποία σας μίλησα, και κοινή πατρίδα εξάλλου, το τρελό το έχουμε περί πολλού. Περιγράφει το μεράκι, περιγράφει την έμπνευση, περιγράφει αυτή την βαθιά ουσιαστική κρίσιμη και απόλυτα αξιοπρεπή, συντεταγμένη μέσα στους δευτερογενείς κώδικες, όπως λέμε εμείς στην ψυχανάλυση, μέσα στην ενήλικη ενημερότητα, μέσα στη δυνατότητα να ορίζουμε το νόημα, περιγράφει όμως και δομεί την εξυγερσιακή μας ισχύ. Ίσως αυτούς τους καιρούς, αυτή η μεταφορικότητα της έννοιας τρέλα, η ορμή δηλαδή για να συναντήσουμε την επιθυμία και να μπορέσουμε να διέλθουμε τα δύσκολα μέσα από την αξιοπρέπεια, επωνόματι τη συνάντηση με τους άλλους. Ευχαριστώ.